Γεια σας φίλοι μου, γεια σας φίλοι της Φάρμα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Κωνσταντίνος, εδώ από το κανάλι TV News με νέο βίντεο spoiler για τη Φάρμα. 22 του 2023 σήμερα και σας έχω ένα πολύ μεγάλο spoiler εφόσον τη Δευτέρα 25 έχουμε και την πρεμιέρα. Στη βιτίνα λοιπόν τα γυρίσματα ξανά και σας έχουμε το καλημέρα, όπως είδατε και από τον τίτλο, δύο οικειοθελείς αποχωρήσεις. Ας ξεκινήσουμε όμως να σας πω για την πρώτη αποχώρηση που θα δούμε στη Φάρμα και είναι οικειοθελής. Πριν γίνει το αγώνισμα για την πρώτη αποχώρηση, την κανονική, θα έχουμε δύο αποχωρήσεις. Η πρώτη λοιπόν είναι άντρας και είναι πολύ καλά γυμνασμένος, όμως όπως αποκαλεί ο ίδιος φίλοι μου σε ένα από τα επεισόδια που θα δούμε στην αρχή, λέει ότι είναι θέμα υγείας και θα ζητήσει την αποχώρηση. Θα ζητήσει μια οικειοθελώς αποχώρηση και η παραγωγή θα το δεχτεί. Έτσι λοιπόν θα δούμε και την πρώτη οικειοθελής αποχώρηση της Φάρμα με το καλημέρα, όπως σας είπα. Πάμε τώρα στη δεύτερη αποχώρηση, η οποία δεν είναι οικειοθελής αποχώρηση, είναι από έναν τραυματισμό που θα έχουμε στη Φάρμα, καθόλου σοβαρό, γι' αυτό και ίσως την παίχτρια, γιατί είναι γυναίκα, να τη δούμε στην πορεία να ξαναμπαίνει. Γνωρίζω λοιπόν από πηγές μου φέτος για τη Φάρμα πως αυτή η κοπέλα ασχολείται γενικότερα με τα άλογα και έτσι θα ασχοληθεί και σε ένα επεισόδιο με ένα άλογο, αλλά θα τραυματιστεί. Ο τραυματισμός όμως δεν είναι πολύ σοβαρός, θα αποχωρήσει από τη Φάρμα ίσως για κάποια επεισόδια, ίσως και γενικότερα να μην την ξαναδούμε. Αυτό σε νέο spoiler. Αυτό ήταν φίλοι μου το spoiler μου για τη Φάρμα. Έχουμε δύο οικειοθελείς αποχωρήσεις με το καλημέρα, όπως σας είπα, και θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί το επόμενο βίντεο spoiler που θα σας κάνω μετά την πρεμιέρα θα είναι και το ποιος ή ποια παίχτρια θα αποχωρήσει από την πρώτη εβδομάδα κιόλας. Αυτά ήταν τα νέα μου φίλοι μου για τη Φάρμα. Αναμένετε με καινούργια βίντεο spoiler και για σειρές και για τα reality. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.